Πάμε τώρα και στην Εορδαία, κυρίες και κύριοι. Θα συνδεθούμε με τη ΔΕΤΥΠΕ Εορδαίας και με τον πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Καρακασίδη, για να δούμε θέματα της τηλεθέρμανσης. Και είχαμε και μια ευχάριστη εξέλιξη τις προηγούμενες μέρες όσον αφορά την εκδήλωση που έγινε για την έναρξη παροχής του αγαθού της τηλεθέρμανσης, του οικισμού, της καρδιάς και των εργατικών κατοικιών της Πτολεμαϊδας. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, ένα πρώτο σχόλιο. Είχαμε μια θετική εξέλιξη, έναρξη της παροχής του αγαθού αυτού στους οικισμούς της καρδιάς και των εργατικών κατοικιών της Πτολεμαϊδας. Για πείτε μας λίγο, κύριε πρόεδρε. Ναι, τελειώσαμε ένα έργο σημαντικό, το οποίο το περιμέναν οι κάτοικοι του οικισμού καρδιάς και των 5 συγκροτημάτων εργατικών κατοικιών. Ένα έργο που ξεκίνησε με τη δημοπράτησή του τον Νοέμβριο του 2019. Η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία την υπογράψαμε τον Μάιο του 2020 και το έργο ξεκίνησε, η κατασκευή του έργου, τον Νοέμβριο του 2020. Μετά από 13 μήνες από την αρχή κατασκευής του έργου είχαμε τις πρώτες κατοικίες στην περιοχή του στρατοπέδου των εργατικών κατοικιών, οι πρώτες κατοικίες που θερμανθήκανε από την τηλεθέρμανση. Και τον 10 Μαρτίου ολοκληρώσαμε την σύνδεση των κατοικιών, τόσο του οικισμού καρδιάς, όσο και των 5 συγκροτημάτων των εργατικών κατοικιών. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή και στον οικισμό της καρδιάς, αλλά και στις εργατικές, για πόσες συνδέσεις μιλάμε, κύριε πρόεδρε? Μιλάμε, να σας πω εδώ, ότι είχαμε εγκαταστήσει 248 θερμικούς υποσταθμούς. Συνδεθήκαν 216 σπίτια που αναλογούν σε 400 διαμερίσματα και οι κάτοικοι που έχουν τη θερμότητα είναι περίπου 1.800. Μάλιστα. Πάντως, μια ευχάριστη εξέλιξη, κύριε πρόεδρε, όσον αφορά και για τον οικισμό της καρδιάς, αλλά και για τις εργατικές κατοικίες. Και ακούσαμε και στη δήλωσή σας προχθές που κάνατε στην εκδήλωση, ότι εντός του Απριλίου αναμένεται κάθοδος στην Αθήνα, αντιπροσωπείας του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας, προκειμένου να έχετε μια συζήτηση με τη ΔΕΗ για το θέμα της τιμής μονάδας. Για πείτε μας λίγο για αυτή τη συνάντηση, πότε βλέπετε να γίνεται, κύριε Καρακασίδη? Την εβδομάδα που θα μας έρθει, την μεθεπόμενη εβδομάδα, να κλείσουμε τα ραντεβού με τη ΔΕΗ και το Υπουργείο Ενέργειας, ούτως ώστε να συζητήσουμε για την τιμή της τηλεθέρμανσης για αυτή τη θερμική περίοδο, αλλά και για την επόμενη. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε τα... Ναι, σας ακούω. Ναι, σας ακούω. Συνεχίστε. Ναι, σας ακούω, κύριε πρόεδρε. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε όλα αυτά τα οποία μπορούμε να πείσουμε τόσο το Υπουργείο Ενέργειας και όσο και τη ΔΕΗ για την τιμή την οποία θα πρέπει να είναι, ούτως ώστε να μπορούμε να τα αποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας τόσο εμείς όσο και οι καταναλωτές. Πάντως έχετε βάλει ότι είμαστε κόκκινη... μια δύσκολη περίοδο. Πάντως έχετε βάλει κόκκινη γραμμή ότι δεν πρέπει να αυξηθεί η τιμή της τηλεθέρμανσης. Μ' ακούτε, κύριε πρόεδρε? Ναι, σας ακούω τώρα. Ναι, λέω ότι έχετε βάλει κόκκινη γραμμή να μην αυξηθεί η τιμή της τηλεθέρμανσης ούτε ένα λεπτό. Έτσι ακριβώς. Για μας, εμείς θέλουμε να παραμείνει η τιμή αυτή η οποία είναι από το 2010, μια τιμή που είναι σταθερή. Νομίζω, όπως σας είπα, ότι έχουμε όλα αυτά τα οποία... θα πούμε για να πείσουμε τόσο το Υπουργείο όσο και τη ΔΕΗ για την τιμή την οποία θέλουμε. Μάλιστα. Και η οποία πρέπει να είναι για να μπορέσουμε, να τα αποκτήσουμε και εμείς στην επιχείρηση και οι καταναλωτές. Ωραία. Τώρα, κλείνοντας, αισιόδοξη φετινή χρονιά μέχρι τώρα για τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης. Εκείνο που ήθελα να πω όσον αφορά... Ναι. Ναι, σας ακούω, κύριε πρόεδρε. Μην κάνετε διακοπές. Σας ακούω. Ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε. Συνεχίστε. Ναι, ναι. Εκείνο το οποίο ήθελα,
Εκείνο το οποίο ήθελα να τονίσω όσον αφορά για το έργο του οικισμού καρδιάς και των εργατικών κατοικιών, ήταν ένα έργο το οποίο το περιμένανε οι κάτοικοί μας από την, από το ξεκίνημα της τηλεθέρμασης και μετά από 29 χρόνια, το είπα και θα το ξαναπώ, το όνειρό τους έγινε πραγματικότητα. Μάλιστα. Αισιόδοξη η φετινή χρονιά για την τηλεθέρμαση της Πτολεμαΐδας. Να κλείσουμε με αυτό. Ναι, νομίζω ότι αυτή η θερμική περίοδο που βαδίζει προς το τέλος της, πήγαμε πάρα πολύ καλά με το καινούργιο, τους ηλεκτρολέβητες που βάλαμε, μπορέσαμε και ανταποκριθήκαμε. Ήταν μια χρονιά χωρίς βλάβες, κύλησε πάρα πολύ ομαλά και ευελπιστώ και η επόμενη θερμική περίοδο του 2022-2023 να είναι το ίδιο με αυτή που διανύουμε τώρα. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβαση και την ενημέρωση, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά και καλή σας συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ που με δώσετε για μια ακόμη φορά βήμα για να πούμε τα θέματα της τηλεθέρμανσης του Πτολεμαΐδας. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.